Ήδη περίπου 2,5 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Για Σκεβίτσιους, τρεις πάσες, Καϊμακόγλου. Ο Γιούκας με χώρο μπροστά του, εύκολα σαν σε προπόνηση. Καθώς καλάθι μετά από τη διάσταση. Χωρίς σκορ. Καβάλα με τον Καραποστόλου. Καβάλα λοιπόν βγάζει μια ωραία συνεργασία, αλλά έρχεται ο Γιούκας. Αναφυσβήτητα είναι από τους πάρα πολύ καλούς παίκτες και όχι μόνο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστή. Ωραία, εξαιρετικό το καλάθι μας ξυπνάει. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, πρώτη, δεύτερη και το κάρφωμα. Και πάλι, και πάλι, και πάλι θαυμάζουμε. Και επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό και έχει και ενδιαφέρον από πλευράς τακτικής να δεις ορισμένα πράγματα και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Εδώ Βουγιούκας που μεταλλεύει. 13 ρυπάνω για τον Ολυμπιακό, 11 για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας, πέρασε τον Βουγιούκα, πέρα στα έδινε ένα εύκολο καλάθι. Σλούκας, αυτό που φόραξε, μπάλα στο Σάτο. Και η μπάλα φτάνει στο Βουγιούκα. Μια σαφή εντολή να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι, έχει πλεονέκτημα. Αυτό που προσπάθησε πριν δώσω, δεν δίνω μάλλον κατά μία δεμάτ. Αυτό που προσπάθησε ο Χάινς είναι να παίξει άμυνα από μπροστά. Κοιτάξτε εδώ. Προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά, καθώς είναι κοντύτερος και ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει στα ίσια τον Βουγιούκα. Τον κλείδωσε και δεν μιλάμε στον αμυντικό, δεν μιλάμε για τον επιθετικό τομέα. Αυτό κάνει επισφαλή τον όποιον εφησυχασμό, έτσι. Νομίζω ότι εκτελούσε συνεχώς βολές. Από εκεί και πέρα συνεχίζει και έχει πρωταγωνισμό. Για Σικεβίτσιους στον Βουγιούκα, που για δεύτερη φορά καθόλου στο Χάιν να πάρει ανάσες. Πάρει ανάσες. Ο οποίος για Σικεβίτσιους... Βάλτερς. Το κόψουμε από τον Βουγιούκα. Πέρασε για λίγο για τον Πάοκ. Για τέσσερα παιχνίδια θα πάμε καλά. Διαμαντίδης, Βουγιούκας, εύκολα επιστρέφει στο παιχνίδι. Και έχουμε ένα νέο time-out από τη φορά από πλευράς Τριφούνοβιτς. Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στα προηγούμενα παιχνίδια είναι ότι τη ζώνη συνηθίζει να τη σπάει από μέσα. Παίρνει τα βήματα του Μέη και τον φιλοδωρεί με την τάπα. Εδώ ακριβώς. Είναι νευρικός ο Τριφούνοβιτς, μην νομίζεις. Καλάθης. Βουγιούκας μπροστά από τον αντιπαλό. Ύψους 2-4 αντιπαλό του. Εδώ είναι ο Καλνιέτης. Παναθηναϊκός φτάνει στο 58% στα δίποτα. Λάγκφορντ. Η τάπα από τον Βουγιούκα. Για τον Σάτο αυτός τον ελεύθερο Βουγιούκα. Ο Παναθηναϊκός σοβαρίζει πολύ γρήγορα. 11-11. Ο Καλάθης πιέζει τον Καλάθη. Φάουλ. Και μάλιστα είχε να δώσει φάουλ. Ακριβώς, επειδή είχε να δώσει φάουλ, δεν έπρεπε να αφήσει να γίνει κάτω. Ελεγκτές αναρρίας κυκλοφορίας. Καλάθης. Πάσα στον Γιούκα που είχε εύκολη στροφή. Θα μιλήσουμε για αυτόν, Σάτο. Βουγιούκας, σεντερφόρς μας Παναθηναϊκού, το Φούξατ. Ντέιβιτς βρήκε έναν διάδρομο, ήρθε όμως το ύψος, σταμάτησε τον Τζέιμς και ο Άρης έχει μια επίθεση 4 δευτερολέπτων. Περπέρογλου στο παρκέ μαζί με τον Βουγιούκα, ο οποίος τώρα θα καρφώσει. Σουτάρει και όχι να πηγαίνει σε drive, όταν θα αγωνιζόταν βέβαια. Βουγιούκας από κοντά, ένα παιδί στο μίσο όπως είναι η άμυνα, η ταχύτητα στο πρώτο βήμα. Έτσι και τώρα ο Διαμαντίδης. Οδηγία, παρά για τις δύο επόμενες επιθέσεις, αυτή που βλέπετε με τον Βουγιούκα. Βουγιούκας! Μια ομάδα που δημιουργεί πάρα πολύ καλά, έχει πολύ χαμηλό νούμερο και αυτό είναι επιτυχία της άμυνας του Ολυμπιακού. Για Σικεβίτσιους, Βουγιούκας θα καρφώσει εύκολα. Το Σικάγο, στο Τζατσαρί, Καλάθης, το μικρό baseline drive και από κοντά ο Βουγιούκας. Ο Πατ Καλάθης. Εδώ ο Βουγιούκας με αντίπαλο τον Τζέιμς. Θα τον παίξει ένας εναντίον ενός και το κερδίζει κατά κράτος. Σας έχω δείξει τα συστήματα και μην προσπαθήσετε να πείτε μέσα στο καλάθι. Βουγιούκας με τον πιτσιρικά του Κροάτη. Και ενώ με τον Ελιγιάχου.
Βουγιούκας θα πάει πλάτη τον Σκορσανίτη, τον συμπαίκτη της εθνική ομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο σουτ και πολύ είναι μέσα! Από τον Βουγιούκα, κοιτάξτε τι κάνει. Πιβοτάρει. Διακόπουλος. Χάτεν, διεισδυτικός. Τάπα από τον Βουγιούκα. Διαμαντίδης στο Βουγιούκα. Δύσκολη προσπάθεια, καλά δίκαι. Πανούλης. Και έχουμε δει μέχρι τώρα πάρα πολλές μάχες. Η Τάπα. Για να αναμερθείς ποιος είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έχει κερδίσει τα περισσότερα φάουλ στην Ευρωλίγκα, θα το πετύχεις, άραγε ακόμα, αμφιβάλλω, θα το πετύχεις ακόμα και αν σου δώσω δύο ευκαιρίες. James, πέρασε, αλλά ο Βουγιούκας λέει όχι. Όταν η πρώτη πάσα πηγαίνει εκεί έξω στον Σαββάς. Στο Σαββάς. Μπράβο, μπράβο στον Καϊμα. Χατζής. Γιασκεβίτσους. Βουγιούκας από κοντά. Εκεί να μην έχει το Παπαδόπουλου του Λάζαρου, ο οποίος θα του ζέγει ήταν ο κορυφαίος. Της πρώτης περίοδου, Καλάθης με το Χάιντς μετά τις αλλαγές. Βουγιούκας χαμηλά. Γυρίζει με το ένα χέρι. Έχει ρυθμό, δημιουργεί αμυντικά. Είναι ο παίκτης που μπορεί να μαρκάρει ψηλό κοντό παίκτη. Και μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει λύση. Δεν μπορεί να διαβάσει. Είναι ασφαλώς πιο κοντός. Είναι ένας σέντερ τσέπης. Για Σικεβίτσιους υψώνει για τον Βουγιούκα. Αυτός θα νικήσει εύκολα δύο μάχες από τον Βουγιούκα. Και σηκώνει αμέσως τον Τζόι Ντόρση. Καθώς ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Καλάθης. Βουγιούκας, η κίνηση καταπληκτική απέναντι στον Στίβεσον. Καλά. Αυτό είναι και δύσκολο άθλημα. Το πιο δύσκολο διαιτητεύσιμο άθλημα. Έτσι είναι. Μαζί με το πόλο θα έλεγα. Βουγιούκας. Σιά δουλεμένη. Όταν ένας παίκτης κινείται όπως ο Διαμαντίδης από την baseline, ο αντίστοιχος παίκτης ο ψηλός πηγαίνει από την αντίθετη. Διαμαντίδης τώρα για τον Παναθηναϊκό, 53-35. Διαμαντίδης παίρνει διαδοχικά στην, θα δώσει τον Βουγιούκα, αυτός πάει ωραία χαμηλά και σκοράζει. 53. Να τον Πετερόγλου, ίσως η μόνη λύση να τον παίξει από μπροστά για να μην επιτρέψει την πάση. Βουγιούκας και πάλι με κοντήτορα. Καλάθης, Βουγιούκας. Με κοντήτορα αντίπαλο. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, πλησιάσει το καλάθι. Υπάρχει δυσκολία από τη στιγμή που πάρει την μπάλα ο Βουγιούκας. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Διαμαντίδης ενδεχομένως θα πάει στην πάσα προς τον Βουγιούκα και αυτό κάνει. Βουγιούκας. Νομίζω χρόνια αργότερα, όταν ενδεχομένως αυτή η ομάδα θα έχει αλλάξει όλους τους παίκτες της. Στα σεμινάρια και τη σώζει. Για να δούμε τον Βουγιούκα. Ναι, μπάλα. Κατεβάζει κιόλας. Διαμαντίδης. Βουγιούκας, καλά κεφάλαιο, τι κάνει τώρα. Ο Παναθηναϊκός κάνει διαφορά στους 10. Είναι βασικό να μειώσει λίγο πριν από την ανάπαυλα μεταξύ των 2 δεκαλέπτων, δεύτερο ημιχρόνο. Ο Μπουρούς δημιούργησε αρκετά προβλήματα, είναι αλήθεια, στον Παναθηναϊκό, θα κάτσει στον πάγκο. Έχει και μια συζήτηση με τον Σκαριόλο που θα ήθελα να μάθει. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπεις ένα παίχτη ο οποίος να είναι σε μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο προπονητή και να μην παίζει καλά. Και όταν αλλάζει ο Παναθηναϊκός.